Για πρώτη φορά συνεδρίασαν τα μέλη του νεοσύστατου Σωματείου των Καθαριστριών που εργάζονται σε εργολάβους στον καθαρισμό των δημοσίων υπηρεσιών για να συζητήσουν τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις συνθήκες εργασίας τους αναφορικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το ωράριό τους. Είχαμε τετράωρο, τα 8 ώρα τα έκαναν 5 ώρα, τα 6 ώρα 4 ώρα, τα 4 ώρα 3 ώρα. Εμείς είμαστε γυναίκες που σε 3 χρόνια θα βγούμε στη σύνταξη και θα πρέπει να έχουμε τα ένσημά μας. Τώρα αν ήρθανε κάποιοι επιτίδιοι να μπουν μέσα στο χώρο και να μας πετάξουν έξω από τις δουλειές μας, αυτό τι άλλο να πω. Εμείς έχουμε ανάγκη τη δουλειά μας, θέλουμε να δουλέψουμε, όχι όμως με το σύστημα που θέλουν αυτοί. Τέρμα οι μαύροι, ξυπνήσαμε πλέον. Και ζητάμε να μην μας κόψουν τις ώρες, να μας πληρώνουν κανονικά και να μην σκύβουμε το κεφάλι σε κάθε εργολάβο και οποιοδήποτε εργολάβος είναι αυτός και από πού έρχεται δεν ξέρουμε και να μας βάζουν να υπογράφουμε σε χαρτιά λεπτά και να συμπληρώνουν ύστερα αυτοί ό,τι θέλουν. Ότι από την ημέρα που μαζευτήκαμε να κάνουμε το σωματείο, εγώ δέχομαι απειλές. Τώρα από ποιους και ποιους δεν ξέρω. Ποιοι είναι αυτοί? Στο πλευρό των καθαριστριών βρέθηκαν και τα μέλη της διοίκησης του εργατικού κέντρου, κύριος Κίτσιος και κύριος Τρενταφυλάκος. Στηρίξουμε τις οποιασδήποτε προσπάθειες έχει κάνει προσωρινά αυτή η Επιτροπή των Καθαριστριών. Θα είμαστε δίπλα τους και αυτόν τον καιρό είναι θέμα καθαριστριών να παρέμβουμε σε όλες τις υπηρεσίες, όπως παρεμβήκαμε στο ΙΚΑ, αλλά θα παρεμβούμε και στον ίδιο τον εργολάβο. 8 ώρο. Πλήρη ασφαλιστικά εργασιακά δικαιώματα και σταμάτημα των απειλών που δέχονται οι καθαρίστριες των εργολάβων. Ως πάμε θα πάρουμε τέτοιες πρωτοβουλίες για συσπήρωση και αλληλεγγύη των συνδικάτων, αλλά και παρεμβάσεις σε όλους αυτούς τους εργασιακούς να σταματήσουν οι απειλές και να μην καταργηθούν ό,τι ασφαλιστικό εργασιακό δικαίωμα υπάρχει μέχρι τώρα.